κάποια αποσπάσματα τώρα από κριτικές που γράφτηκαν για τον κύριο Ζήκο. Παναγιώτης Φωτίου. Τα ποίηματά του είναι μια ηκεσία και ένα ύμνος στη φύση και στο περιβάλλον της ιδιαίτερης πατρίδας, της Θεσπρωτείας. Ειρήνη Μπόμπολη. Χαρακτηριστική είναι η συλλογή λέξεων γεννημένες από το προζύμι της μνήμης και της νοσταλγίας μιας πατρίδας οριστικά χαμένης για τον ποιητή, μιας πατρίδας που ανεξίτηλα τη χάραξε στην ψυχή του. Διονύσης Καρατζάς. Στέκομαι στην αλήθεια των αισθημάτων του που είναι πλήρης ποιητικότητας. Ζει και μεταδίδει αυτή τη ζωή σε μια ενότητα αγαπητική του σύμπαντος κόσμου. Τέλος, τα δικά του λόγια λίγες μέρες πριν είναι τα πλέον κατάλληλα για να αποδείξουν την επιρροή που του άσκησε το μικρό χωριό μας. Τα παιδικά χρόνια στο αγαπημένο μας χωριό, τα πρόσωπα και τα πράγματα με σημάδεψαν κυριολεκτικά και είναι για μένα αστήρευτη πηγή άντλησης νοημάτων και υπαρξιακής δοκιμασίας. Σχεδόν όλα τα πεζά και πολλά από τα ποιητικά γραπτά μου μου αρέσει να πρωτοβγαίνουν στην ιστοσελίδα του χωριού μας. Όλους εμάς μας κάνει περήφανος το ότι ένας άνθρωπος με τη δική του πορεία και την προσφορά του στον εκπαιδευτικό και ποιητικό κόσμο είναι ξυλολοφίτης. Είναι τιμή και χαρά μας και τον ευχαριστούμε πολύ. Γι' αυτό αποφασίσαμε σήμερα να γίνει αυτή η τιμητική διάκριση. Θα καλέσω τον κύριο Χρήστο Ζήκο να έρθει επάνω, αν θέλει να μας απαγγείλει και αυτός κάποια από τα ποίηματά του και να μας πει το λόγο.